δώσουμε το λόγο. Σαράντι, ήταν ένα παιχνίδι το οποίο πήγε στους 12 πόντους για την ομάδα σου στην τρίτη περίοδο. Αλλά το θέμα είναι ότι ο Ιωνικός σας έβαλε πολύ δύσκολα. Το έκανε ντέρμπι και χρειάστηκε απλά να πάρετε το ριμπάουντ στο τέλος. Δηλαδή θα μπορούσατε να το έχετε χάσει. Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι από την αρχή το ξέραμε αυτό, ότι η νίκη στην έδρα της είναι πολύ δυνατή. Ξέραμε ότι πρέπει να παίξουμε 40 λεπτά συγκεντρωμένοι για να είμαστε συγκεντρωμένοι ώστε να νικήσουμε. Όπως είπατε, κρίθηκε στην τελευταία κατοχή. Ευτυχώς ήμασταν εμείς τυχεροί και... Αυτό το συν 12 που εξανεμίστηκε, είχατε συν 12 περίπου στο 26ο λεπτό κάπου εκεί και ο Ιωνικός μπήκε γερά στο παιχνίδι της διεκδίκησης μέχρι το τέλος, οφείλεται ενδεχομένως έλλειψη συγκέντρωση σε εκείνο το σημείο ή απλά δεν μπορείτε να έχετε ρυθμό στα κόκκινα και στα 40 λεπτά? Ναι, εντάξει, και συγκέντρωση, βάλαν και μεγάλα σουτ. Χάσαμε κάποιες άμυνες, δεν είμαστε τόσο συγκεντρωμένοι στο Σμιθ πάνω, στα μεγάλα σουτ που έβαλε. Αλλά όπως είπα, τελικά ήμασταν εμείς οι τυχεροί και θεωρώ ότι νικήσαμε και εντάξει. Όχι δικιά, κρίθηκε στην κατοχή, αλλά οκ, okay, όλα καλά. Το Λαύριο μένει στην κορυφή με αυτή τη νίκη και κάνει τρομερά σερί πλέον και εκτός έδρας. Δηλαδή δεν είναι μόνο η έδρα σας στο σπίτι σας. Αυτό φυσικά και δίνει ψυχολογία για τη συνέχεια, αλλά σας δημιουργεί και μεγαλύτερη ευθύνη, έτσι, για να το κρατήσετε. Εντάξει, ναι, έχουμε συσσαγωγικά πίεση. Βέβαια, το κάθε παιχνίδι το βλέπουμε ξεχωριστά. Όλα είναι εύκολα, όλα είναι δύσκολα. Μέσα από την προπόνηση προσπαθούμε να κερδίσουμε αυτοπεποίθηση. Κάνουμε πολύ δυνατές προπονήσεις και πιστεύω αυτό είναι που οφείλεται αυτή η πορεία που έχουμε. Τώρα θα δούμε στη συνέχεια πώς θα πάει. Και έρχεται και παιχνίδι μεσοβδόμαδα που εκκρέμει με το Κολοσσό. Οπότε έχει την ευκαιρία να συνεχίσει αυτό το σερί του Λαυρίου. Ναι, αλλά εντάξει, θέλει προσοχή και αυτό το μάτς. Ο Κολοσσός είναι πολύ καλή ομάδα, έχει αποδείξει και έχει μια καλή πορεία. Θέλει προσοχή.